Λοιπόν, ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πάμε να καλημερίσουμε τον υποψήφιο βουλευτή της Ένωσης Κεντρών στον Ομό Λάρισας, τον κύριο Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλο. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Είστε πάλι υποψήφιος. Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες σε όλη την Ελλάδα από το κόμμα? Όχι, όχι, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Δεν έχουν ανακοινωθεί εδώ ακόμα. Δεν έχουν ανακοινωθεί εκλογές. Καλά, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Ήσασταν όμως στις προηγούμενες εκλογές υποψήφιος με την Ένωση Κεντρών, παραμένετε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το τελευταίο διάστημα ότι η Ένωση Κεντρών υφίσταται πιέσεις, όπως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή πλην των δύο μεγάλων, ναι. Πιέσεις κυρίως λόγω της πόντωσης που προκαλούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Θα αντέξει, νιώθετε, η Ένωση Κεντρών και θα αντέξουν τα μικρότερα κόμματα σε αυτή την πίεση? Θα μιλήσω για την Ένωση Κεντρών, για την οποία ναι, γνωρίζω. Προφανώς, προφανώς. Έτσι, προσωπικά θεωρώ και ως κόμμα θεωρούμε ότι τα δείγματα των δημοσκοπήσεων δεν είναι αληθή. Είδαμε πριν ένα μήνα, κύριε Ανακόπουλε, δύο δημοσκοπήσεις την ίδια μέρα. Η μία να δίνει 10 μονάδες προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία και άλλες δύο μονάδες τη διαφορά στις δύο μονάδες στη Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι και γνωρίζουμε ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι ιδιωτικές εταιρείες και οι δημοσκοπήσεις παραγγέλνονται από εφημερίδες ή κανάλια που πρόσκειται στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Εντάξει. Έτσι λοιπόν υπάρχουν καταλαβαίνουμε. Πρέπει πάντως για να μην μείνει αιχμή και αυτό. Εγώ δεν θα υπερασπιστώ τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Υπάρχουν και αξιόπιστες εταιρείες, οι οποίες όμως αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Και το λέω για να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πλέον λόγω GDPR. Λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή όπου από τον περασμένο Μάιο η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί αρκετά, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινητά τηλέφωνα στις έρευνες. Άρα μένουν στα σταθερά. Έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις ηλικίες 17 έως 34 ετών. Ποιος έχει σταθερό τηλέφωνο ή ποιος το σηκώνει σε αυτές τις ηλικίες? Οπότε αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο τους. Δεν είναι όλα κατά παραγγελία. Εγώ θα το δεχτώ αυτό. Όμως έχουμε παρατηρήσει ότι σε πολλές δημοσκοπήσεις το κόμμα της Ένωσης Κεντρών δεν αναγράφεται η αναγωγή. Όχι, δεν ξέρω αν το ρωτάνε. Βλέπουμε τα άλλα κόμματα με αναγωγή και το δικό μας χωρίς αναγωγή. Επίσης και στις προηγούμενες εκλογές που είχαν αυτό το στοιχείο, δεν υπήρχε το GDPR τότε, βλέπαμε ότι 1,5 μήνα πριν τις εκλογές η Ένωση Κεντρών ήταν μονίμως εκτός Βουλής. Έτσι, είμαι πεπισμένος ότι θα αντέξουμε σε αυτή την πίεση. Φαίνεται ότι αντέξαμε σε αυτή την πίεση, γιατί η φωνή της Ένωσης Κεντρών είναι μια καθαρή, μια λογική φωνή και θα είμαστε στην επόμενη Βουλή σίγουρα. Ωραία. Εγώ σας το εύχομαι. Το ζήτημα είναι ότι η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική. Βλέπαμε λίγο νωρίτερα, ας πούμε, το ρεπορτάζ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και υπό αυτή την έννοια έχει ένα ενδιαφέρον αρκετά μεγάλο το ποια θα είναι η σύνθεση και του Κοινοβουλίου στην επόμενη Βουλή. Αλλά πέραν τούτου είναι και η Βουλή η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί ένα οριστικό και όχι έτσι όπως το βλέπουμε τώρα τέλος σε αυτή την περιπέτεια των μνημονίων. Προς τον έναν ή προς τον άλλο δρόμο. Αυτό που σας ρωτώ λοιπόν είναι αν είστε αισιόδοξος για το πώς θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία από εδώ και πέρα, διότι υπάρχει πια μετά από 9-10 χρόνια κρίσης και μνημονίων κτλ. Μια πολύ μεγάλη ανάγκη στον κόσμο να μπει σε έναν ρυθμό κανονικότητας. Τι βλέπετε αυτή την κανονικότητα να έρχεται? Όχι, δεν βλέπω καμία κανονικότητα να έρχεται. Θεωρώ ότι και τα δύο κόμματα τα οποία προσπαθούν να κερδίσουν την εξουσία στις επόμενες εκλογές λαϊκίζουν, είναι συντηρητικά κόμματα. Και χρειάζονται κάποιες βαθιές τομές για να επέλθει η ομαλότητα στην κοινωνία μέσω της πολιτικής ομαλότητας. Έτσι, πρώτα απ' όλα να σας πω για το φαινόμενο της άνοδος της ακροδεξιάς. Έτσι, βλέπουμε ότι όταν ο πολίτης νιώθει απέχθεια για το πολιτικό σύστημα, πάντα υπάρχει άνοδος των άκρων, είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο καταστρεπτικά έχει λειτουργήσει αυτό όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο και σε παγκόσμιο ιστό. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν γιατί έχει απολεθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το πολιτικό σύστημα. Η ποινικοποίηση του Ρουσφετιού. Έτσι. Ναι. Ήταν μία από τις προτάσεις που έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, κατά την ομιλία του συνταγματική αναθεώρηση. Ξέρουμε δυστυχώς ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του μέσου. Έτσι. Μπορεί να έχουν περάσει οι εποχές που πήγαινε στο γραφείο του βουλευτή και την επόμενη μέρα ήσουν διορισμένος στο δημόσιο, όμως το μέσο και το ρουσφέτ είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μας. Έτσι. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει όταν κάποιος βουλευτής υπάρχουν μαρτυρίες ή αποδείξεις ότι μεσολάβησε για να
βοηθήσει κάποιον τέλος πάντων να μπει σε μια θέση που δεν θα έπρεπε να μπει, πρέπει να παίρνετε, να του έρετε η ιδιότητα του βουλευτή. Και άλλα πολλά πρέπει να γίνουν για να επέλθει η κανονικότητα. Στο οικονομικό πεδίο. Στο οικονομικό πεδίο. Οι δείκτες, οι οικονομικοί, δείχνουν βελτίωση. Επιμένω όμως οι δείκτες. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί φαντάζομαι κι εσείς δεν τη βλέπουμε αυτή τη βελτίωση. Ωστόσο, υπάρχει μια απόσταση παγκοσμίως από τους δείκτες μέχρι την εφαρμογή, μέχρι να το δούμε αυτό στην πραγματική οικονομία. Το γεγονός ότι έχουμε δείκτες οι οποίοι δείχνουν μια ανάκαμψη, άνοδο της ανάπτυξης, μικρότερη από την αναμενόμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θετικό ρυθμό. Δημοσιονομικά βελτίωση σε έναν βαθμό κτλ. Νιώθετε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αλλάξει λιγάκι η ζωή του Έλληνα πολίτη? Οι οικονομικοί δείκτες είναι οι δείκτες που βλέπουμε στην κοινωνία. Εμείς κυκλοφορούμε στην κοινωνία. Τα στελέχη και οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών. Ναι, βγήκαμε στις αγορές με ένα ομόλογο με χαμηλότερο επιτόκιο από την κυβέρνηση Σαμαρά. Ναι, πετύχαμε τα πλεονάσματα που είχαμε θέσει. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Και το αλλά αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που τα πετύχαμε. Τα πετύχαμε με υπερφορολόγηση και όχι με ανάπτυξη. Δηλαδή, πίνοντας το αίμα του ελληνικού λαού, παίρνοντας τους φόρους και τώρα μοιράζοντας επιδόματα και μποναμάδες. Έτσι, αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική στην οποία η Ένωση Κεντρών διαφωνεί κάθετα. Και μιας που μιλήσατε για δείκτες, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ναι. 40% ανεργία στους νέους. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι? Θέλουν εργασία. Δουλειά θέλουν, δεν θέλουν επιδόματα. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή ανήκω στη γενιά των 30 άριδων, θλίβομαι και οργίζομαι πάρα πολύ να βλέπω συμμαθητές μου και συνομήλικούς μου να αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για να προσπαθεί, για να επιβιώσουν, να αφήσουν πίσω οικογένειες, συγγενείς, φίλους, παιδιά και πάνε για μια αξιοπρέπεια για να ζήσουν. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, είναι πάρα πολύ λυπηρό και δεν αναφέρομαι μόνο στο brain drain, δηλαδή στα εξειδικευμένα, στο επιστημονικό προσωπικό. Αυτούς που φεύγουν για να πάνε να κάνουν μια. Βέβαια, και αυτοί έχουν δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην εργασία. Και επειδή είπα για υπερφορολόγηση και για ανάπτυξη, έτσι, υπάρχει το business drain. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ότι οι Έλληνες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ή ακόμα μεγαλύτεροι, παίρνουν τις επιχειρήσεις και πάνε σε χώρες με καλύτερο φορολογικό καθεστώς. Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία. Έτσι. Πρέπει να είναι τρελός κάποιος για να κάτσει να μείνει σε αυτή τη χώρα και να επενδύσει. Ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών? Πού θα κριθούν αυτές οι εκλογές, νομίζετε, στην οικονομία, στην ποιότητα της ζωής? Ποιο πεδίο θα είναι αυτό που θα παίξει ρόλο στην κρίση του ψηφοφόρου για να επιλέξει ποιο κόμμα θα ψηφίσει? Πρώτο κριτήριο, κατά τη γνώμη μου, είναι η οικονομία και δεύτερον τα εθνικά ζητήματα. Εκεί πιστεύω με αυτό το σκεπτικό θα πάει ο κόσμος. Η συμφωνία των Πρεσπών, ας πούμε, θα καθοδηγηθεί. Βεβαίως. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν καταπίνεται εύκολα από τον Έλληνα πολίτη. Του πήρε στην περηφάνεια, του πήραν τον πατριωτισμό. Έτσι, από μικρά παιδιά, εμείς στα σχολεία αναπτύσσουμε το εθνικό φρόνημα, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός. Και ξαφνικά διαδηλώνουμε υπέρ της πατρίδας μας, υπέρ της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας και σε δείχνουμε το δάχτυλο και σε λένε φασίστα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Καλά, ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι όλοι αυτοί που βγήκαν στις διαδηλώσεις και τα λοιπά είναι φασίστες. Το είπε η κυβέρνηση. Με έναν τρόπο ανεπίσημο το είπε κάποια στιγμή ο Τσίπρας, ότι αυτοί που διαλύονταν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η ουσία όμως είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα εργαλείο. Το πώς θα το χειριστούμε είναι η ουσία για μένα. Δηλαδή, εάν το χειριστείς για να κερδίσεις καινούργιες συμμαχίες, εξωστρέφεια, δορυφόρους κτλ., νομίζω ότι είναι ένα όχημα για να το κάνεις. Αν το χειριστείς για να πολεμάς με τον γείτονα, ποιος είπε περισσότερες φορές Βόρεια Μακεδονία και σκέτο Μακεδονία, εντάξει, δεν θα αλλάξει κάτι. Εντάξει, εμένα η άποψή μου και η άποψη ενό κεντρών είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να ακυρωθεί. Έτσι. Περιέχει μέσα το όνομα Μακεδονία, το οποίο εμείς σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε να παραχωρήσουμε στους γείτονες. Μάλιστα. Ωραία. Για να μην γυρίσουμε σε αυτό. Στο οικονομικό πεδίο υπάρχει τρόπος να περιορίσουμε αυτή τη μεγάλη φορολόγηση χωρίς να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα? Υπάρχει μια συζήτηση για τη μείωση των πλεονασμάτων, αλλά αυτό είναι πολύ αμφίβολο ως συζήτηση.
Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Αυτό που εξαρτάται από εμάς είναι να καταφέρουμε να μειώσουμε τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, να μειώσουμε αυτή την αφέμαξη, όπως είπατε, του ελληνικού λαού. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να το κάνουμε αυτό, εάν δεν μας επιτρέψουν τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων? Φυσικά και υπάρχει τρόπος, αλλά χωρίς να σπάσεις αυγά δεν φτιάχνεις μελέτα. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, για να δώσουμε μία μείωση των φορολογικών στις επιχειρήσεις και στον απλό πολίτη, έτσι, πρέπει να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες. Εντάξει, εμείς μπήκαμε στη Βουλή με κάποιες θέσεις πολύ διαφορετικές από τα άλλα κόμματα. Μιλάμε για μείωση του αριθμού και των χρημάτων που παίρνουν οι βουλευτές, των αιρετών, για παύση των συντάξεων των ανθρώπων που λαμβάνουν έσοδα από άλλες πηγές άνω των 3.000 ευρώ, για συμψηφισμό των συντάξεων, των διπλών και τριπλών συντάξεων με ανώτατο όριο τα 1.500 ευρώ, για κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης. Όλα αυτά, να σας πω και άλλα, είναι δηλαδή να εισάγουμε δικαστές και κληρωτούς, απλούς ανθρώπους, στις αναθέσεις δημόσιων έργων. Μπορούν να το παρακολουθήσουν, λέτε? Χρειάζεται μια εξειδικευμένη γνώση αυτό το πράγμα. Φυσικά, είναι μια σειρά, φυσικά και μπορούν. Γιατί να μην μπορούν? Είναι μια σειρά από μέτρα τα οποία μπορούμε και πρέπει να πάρουμε, ώστε να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες και αυτά τα χρήματα που θα αποκομίσουμε να μπορούμε να μειώσουμε ταυτόχρονα τη φορολογία, να έρθει ανάπτυξη, να μειωθεί η ανεργία. Αλλά ποιος θα τα κάνει αυτά όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι θρέφουν το πελατειακό κράτος, τον κομματικό στρατό? Είναι δύσκολο αυτά τα κόμματα εξουσίας, έτσι όπως έχουν μάθει να ανεβαίνουν, να προχωρήσουν σε τέτοιες τομές. Έχετε κάποια εκτίμηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές? Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να τις κάνει και διαλαλεί παντού ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο. Θεωρώ ότι ούτε ο ίδιος έχει αποφασίσει. Περιμένει να δει τις δημοσκοπήσεις του Απριλίου. Αν είναι κοντά, θεωρώ ότι θα πάει τον Οκτώβριο προσπαθώντας να ανατρέψει την κατάσταση. Αν είναι η διαφορά μεγάλη, θα τις κάνει τον Μάιο. Η Ένωση Κεντρών θα συμμετείχε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, όχι εθνικής σωτηρίας που έχει πει πολλές φορές ο πρόεδρος, αυτό είναι γνωστό. Αλλά εάν, ας πούμε, αύριο το πρωί είναι στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία απευθύνει μια πρόσκληση στην Ένωση Κεντρών, θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε? Η Ένωση Κεντρών θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον οποιονδήποτε ο οποίος θα έκανε αποδεκτά τα 11 σημεία του κόμματος. Μερικά από τα οποία σας έχω πει ήδη. Έτσι. Σε καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει δεκτές τέτοιες θέσεις. Άρα μιλάμε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Μάλιστα. Είναι πάγια η θέση μας για μια οικουμενική κυβέρνηση όλων των δημοκρατικών δυνάμεων με τεχνοκράτες υπουργούς που θα ελέγχονται από τα κόμματα. Αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει για να επέλθει η πολιτική σταθερότητα που χρειάζεται και να έρθουν επενδύσεις και ανάπτυξη στη χώρα. Ωραία. Κύριε Αναγνωστόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις εκλογές θα έχουμε πολλές φορές τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Μακάρι. Αν δεν γίνει και τον Οκτώβριο, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, πραγματικά θα έχουμε ολόκληρο το καλοκαίρι να το λέμε. Και το φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε την εκδήλωση για την επέτειο του θανάτου του Ευαγόρα Παλικαρίδη.